Ο άλλος θα δώσει για ένα στολίδι χριστουγεννιάτικο πιο εύκολα τα 10 ευρώ παρά να δώσει τώρα τόσα λεφτά για τους πίνακες. Και αναμένω να περάσουν λίγο οι γιορτές για να μπορώ να κάνω την έκθεση και να μπορεί ο κόσμος να έρθει. Δεν μου λες τώρα, εσύ τις γιορτές τι θα κάνεις? Λοιπόν. Θα φύγεις, θα μείνεις εδώ? Εγώ στις γιορτές πάντα κλείνομαι στο καβούκι μου. Ενώ το υπόλοιπο διάστημα είσαι με στον κόσμο. Ναι. Δεν μου κάνεις κοινωνική τόσο πολύ. Ελένη, δεν μ' αρέσει το δίθεν. Ναι, το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ δηλαδή εγώ για 10 μέρες του χρόνου να το παίξω Άγιος Άνθρωπος και μετά τις άλλες 10 μέρες που θα φύγουν οι γιορτές, τις άλλες 300 να είμαι κακός άνθρωπος. Λίγο, άσε που τα Χριστούγεννα βασικά είναι και μια φωνική γιορτή για μένα. Σκοτώνουν τόσα δέντρα για να στολίσουν μέσα τα σπίτια του. Δεν είναι απαραίτητο να παίρνει πια ο κόσμο τα δέντρα. Καλά, δεν είναι απαραίτητο. Άλλο μου λέει. Εγώ έχω 11 χρόνια το ίδιο δέντρο, ωραιότατο. Να σου πω ότι καινούριο. Καμιά φορά κάποιο που λέει ότι με το Feng Shui ότι δεν πρέπει να έχουμε νεκρά φύση μέσα στο σπίτι και αυτά, είναι ο πρώτο που βάζει ένα δέντρο κομμένο μέσα στο σπίτι του. Έχει διανοηθεί ότι βάζει ένα έλατο. Τελικά αυτέ οι γιορτέ για μένα είναι εμπορικέ. Και το να παίξει αγάπη για 10 μέρε, το θέμα είναι να έχει την αγάπη όλο το χρόνο και να είσαι μέχρι να φύγει καλό άνθρωπο. Οι γιορτές δεν μου λένε τίποτα. Γιατί οι γιορτές έτσι κι αλλιώς μόνη μου είμαι, μόνη μου θα είμαι και είναι και επιλογή μου. Γιατί κλείνουμε στο καβούκι μου εγώ. Δεν θες να είσαι με φίλους σου? Οι φίλοι έχουν οικογένειες, είναι παντρεμένοι, έχουν εγγόνια, έχουν τη δική του ζωή. Εγώ δεν μπορώ να είμαι. Γι' αυτό μένω και μόνη μου, για να έχω τις επιλογές μου. Ρε παιδί μου, ναι, αλλά δεν υπάρχει κανένας άλλος άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο που να είναι και δηλαδή, θέλω να πω. Υπάρχουν προτάσεις να πάω και εδώ και εκεί και σε χωριό, να πάω σε ξενώνες, αλλά δεν θέλω, προτιμώ να είμαι στο σπίτι μου. Και πού θα πάει έτσι ρε εσύ, Μίνα? Μ' αρέσει. Εσύ κάθε φορά θα λες κάθε χρόνο, εμένα δεν μου αρέσουν οι γιορτές. Καταρχάς δεν στολίζω ποτέ στο σπίτι μου ούτε ένα ίχνος από Χριστούγεννα. Γιατί παιδί μου? Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσουν. Τις θεωρώ δίθεν. Ο κόσμος που με ακούει να μην με πει κακιά, αν ο κόσμος έχει μυαλό, θα καταλάβει γιατί το λέω. Όταν ήσουν μικρή, δεν σ' άρεσε να στολίζουμε? Όχι, δεν μάθαμε και από την οικογένειά μου να στολίζουμε δέντρο. Γιατί? Είμαστε και με το παλιό μερολόγιο, το θεωρούσε ο παπάς ειδηλολατρικό. Το να στολίζεις δέντρο. Ναι. Δηλαδή, μεγαλώσαμε και με ένα τέτοιο πρότυπο στην οικογένεια. Απλά μετά εγώ το είδα και κάπως. Γιατί όταν μεγαλώνεις μόνη σου, παλεύεις για καταστάσεις της ζωής σου. Ρε Μίνα, δεν μπορεί να σου να μόνο.